Φίλες και φίλοι του Εξλίμπρις, καλησπέρα. Στο σημερινό επεισόδιο θα σας μιλήσω για ένα βιβλίο για το οποίο θα έλεγα ότι είμαι αυτό που λένε late to the party. Με την έννοια την βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, διαβάστηκε και αγαπήθηκε τον μονοπό από ένα ευρύ κοινό πολύ πριν καταφέρω και εγώ να το διαβάσω. Μιλάμε για το βιβλίο του Αλά Αλ-Ασφάνι, το Μέγαρο Γιακουμπιάν, το οποίο έχει κυκλοφορήσει παλαιότερα από τις εκδόσεις Πόλης και η συγκεκριμένη έκδοση είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μας μεταφέρει στην Αίγυπτο. Μας μεταφέρει στην Αίγυπτο των ημερών μας, όχι ακριβώς. Το βιβλίο, σαν βιβλίο, διαδραματίζεται κατά τις ημέρες του, θα έλεγα χρονικά, στον πόλεμο του Κόλπου, εκεί γύρω σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μιλάμε για 90-91. Όμως είναι ένα βιβλίο το οποίο θα έλεγα διαχρονικό, με την έννοια ότι μας μεταφέρει χαρακτήρες και καταστάσεις, αν θέλετε, και ζωή, τη ζωή στην Αίγυπτο, οι οποίες θα έλεγα μέναν απαράλλακτες για δεκαετίες. Είναι μία ηθογραφία, θα έλεγα, ένα μυθιστόρημα το οποίο μας παρουσιάζει μία πλειάδα χαρακτήρων, μας παρουσιάζει τις ζωές τους, δεν καλύπτει πάρα πολλές δεκαετίες, καλύπτει κάποια χρόνια το βιβλίο, αλλά κυρίως μας παρουσιάζει τις σχέσεις και το πώς ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Εκείνο φυσικά που συνδέει όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι τι άλλο, το Μέγαρο Γιακουμπιάν στο Κάιρο, μια πολυκατοικία ευρωπαϊκού ρυθμού τις δεκαετίες του 30, του Μεσοπολέμου, και όλοι οι χαρακτήρες του βιβλίου σχετίζονται, μένουν ή σχετίζονται με τον άλλο ή τον άλλο τρόπο με το Μέγαρο Γιακουμπιάν. Μέσα λοιπόν από την περιγραφή της ζωής τους, τόσο στο Μέγαρο αλλά όσο και γενικότερα στο Κάιρο, μας μεταφέρει ο συγγραφέας μια εικόνα της αιγυπτιακής κοινωνίας. Τόσο σε επίπεδο ανθρώπων των ηθών τους, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας. Μέσα από αυτό το βιβλίο θα έλεγα ότι ασκείται μια κοινωνική κριτική, μια κριτική πάνω στο καθεστώς το οποίο διακυβερνούσε και πολύ κυβερνά ακόμη την Αίγυπτο, και διαφαίνονται και οι αιτίες, θα έλεγε κανείς, που οδήγησαν στην λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, με τις γνωστές αναταρχές, ανακατατάξεις, οι οποίες επηρέασαν σαφώς και την Αίγυπτο και οδήγησαν σε αλλαγές καθεστώτος, επαναφορές. Πάση περιπτώσει, δεν είναι να μιλήσουμε για την ιστορία, για την νεότερη ιστορία της Αιγύπτου, το βιβλίο. Όμως, εδώ πέρα, το βιβλίο αυτό συνεχίζει μια μεγάλη παράδοση ηθογραφικών βιβλίων, και τα οποία μας μεταφέρουν τόσο στις ζωές των ανθρώπων, όσο και σε εποχές. Κάποιοι χαρακτήρες του βιβλίου σαφώς είναι συμπαθείς, κάποιοι είναι αντιπαθείς, αλλά όλοι είναι ενδιαφέροντες. Και δεν είναι τυχαίο που το βιβλίο αυτό νομίζω ότι βρέθηκε και στα ευπόλυτα και στην Ελλάδα, χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά έχω την αίσθηση ότι έτσι είναι. Σίγουρα διαβάστηκε από πολλούς, σίγουρα αγαπήθηκε από πολλούς, και είναι ένα βιβλίο που πραγματικά θα μπορούσα να σας, δεν μπορούσα, σας το συστήνω να το διαβάσετε, ειδικά για μια χώρα για την οποία γνωρίζουμε αρκετά, μας ενδιαφέρει αρκετά ως χώρα, αλλά πολλές φορές περιοριζόμαστε μόνο στο αρχαίο, να το πω έτσι, παρελθόντες, όμως είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η νεότερη ιστορία της Αιγύπτου. Αυτά δεν θέλω να πω πολλά, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι και προχωρημένη εποχή, προχωρημένο το καλοκαίρι, και εγώ δεν έχω την διάθεση, να το πω έτσι, όχι εξαιτίας του βιβλίου, αλλά γενικότερα με τη ζέστη και με το, την εποχή, να μακρηγορώ. Λίγα πράγματα και καλά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μου άρεσε, το συστήνω, σίγουρα θέλω να διαβάσω και το επόμενο, όχι ακριβώς συνέχεια του, αλλά το επόμενο που έχει γράψει ο συγγραφέας, την Ανεκπλήρωτη Δημοκρατία, η οποία, όπως υποψιάζουμε, πραγματεύεται τα θέματα με την Αραβική Επανάσταση και τι έγινε στην Αίγυπτο. Είναι στο ενδιαφέρον
και σίγουρα η γραφή του συγγραφέα μου άρεσε πολύ. Αυτά τα λίγο έχω να σας πω. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ναι, και στις, δεν είναι βαρύ και ούτε πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι και βαρύ σαν γραφή. Κυλάει πολύ όμορφα και ευχάριστα. Και αν και δεν μου αρέσει να κάνω τέτοιες διακρίσεις, θα σας το πρότεινα και για θερινό ανάγνωσμα. Είναι πάρα πολύ ωραία να το διαβάσετε κατά τη διάρκεια μιας μικρής απόδρασης, διακοπών ή οτιδήποτε τέτοιο. Αυτά τα λίγα. Ένα βιβλίο που πραγματικά μου άρεσε, όπως είπα, το Μέγαρο Διακουμπιάν, αλλά Ασουάνι, από τις εκδόσεις Πατάκη, συγκεκριμένη έκδοση. Φυσικά, αν το έχετε διαβάσει, θα χαρώ να διαβάσω και τις γράψεις στα σχόλια και να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.